Οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στη δολοφονία του 18χρονου Ρομ Νίκου Σαμπάνη ισχυρίστηκαν ότι αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν γιατί κινδύνευε η ζωή τους, ότι το αυτοκίνητο παρέσυρε όλες τις μηχανές και ότι ο Νίκος Σαμπάνης οδηγούσε το αυτοκίνητο. Όμως, όπως διακρίνεται στο βίντεο περί οίκου, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Το αυτοκίνητο έχει παγιδευτεί από το ερχόμενο λεωφορείο, αλλά και από τρεις μηχανές της Δίας που το περικυκλώνουν, οι δύο από αριστερά και η μία από δεξιά του. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει άλλη διέξοδο από το να κινηθεί προς τα πίσω. Η τρίτη μηχανή κόβει ταχύτητα για λίγο και αποβιβάζεται ο συνοδηγός της. Ο ίδιος φαίνεται να πηδάει στο έδαφος και να ξανασηκώνεται κανονικά. Η τρίτη μηχανή κάνει ένα γύρο στην ανηφόρα και ο οδηγός της την αφήνει και πέφτει, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χτυπήθηκε ποτέ από το αυτοκίνητο. Είναι επίσης ασαφές αν το αυτοκίνητο ακούμπησε την πρώτη ή τη δεύτερη μηχανή. Φαίνεται ωστόσο ότι κάποιοι από τους αστυνομικούς έχουν ήδη αποβιβαστεί και κινούνται πλάι στο αυτοκίνητο. Οι πρώτοι πυροβολισμοί ακούγονται όταν το αυτοκίνητο έχει γυρίσει προς τα κάτω και πριν ξεκινήσει να κινείται κατηφορικά. Την ώρα που ακούγονται οι πρώτοι πυροβολισμοί, η τέταρτη και η πέμπτη μηχανή είναι ακόμα εν κινήσει. Επομένως, οι αστυνομικοί στην πραγματικότητα πυροβόλησαν ενώ η καταδίωξη ήταν ακόμα σε εξέλιξη, καθώς το αυτοκίνητο προσπαθούσε να αποφύγει τις μηχανές. Άλλωστε, οι ίδιοι διαβίβασαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε. Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι το άτομο που είχε διαφύγει ήταν ο συνοδηγός και ότι ο Νίκος Σαμπάνης καθόταν στη θέση του οδηγού. Όμως, μια προσεκτική παρατήρηση του βίντεο αποδεικνύει τι πραγματικά έγινε. Το αυτοκίνητο κινείται κατηφορικά, σταματώντας, όπως φαίνεται από τα φώτα του οχήματος, εν μέσω πυροβολισμών. Η πόρτα του οδηγού ανοίγει. Ο οδηγός τρέχει. Η φιγούρα του φαίνεται να περνά μάλιστα ακριβώς μπροστά από έναν αστυνομικό. Ο οδηγός εμφανίζεται στον κάθετο δρόμο από όπου και διαφεύγει. Ας το δούμε ξανά. Από τη στιγμή που η πόρτα ανοίγει και μετά, εξακολουθούν να ακούγονται 11 πυροβολισμοί. Αυτό αποδεικνύει ότι οι πυροβολισμοί δεν είχαν σκοπό την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, αλλά την εξουδετερώση των επιβατών του. Το γεγονός ότι ο οδηγός διέφυγε, συζητούν αμέσως μετά οι αστυνομικοί μεταξύ τους, όπως προκύπτει από βίντεο που τραβήχτηκε από παρακείμενη οικία. Άλλωστε, στο ίδιο βίντεο, λίγα λεπτά μετά την ανθρωποκτονία, φαίνεται ανοιχτή η πόρτα της θέσης του οδηγού, πράγμα που διαψεύδει πανηγυρικά τους ισχυρισμούς των αστυνομικών.